Υποδεχόμαστε σήμερα στην Τρίπολη τους λαμπαδιδρόμους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντών Αιμοδοτών, μια λαμπαδιδρομία που έχει ξεκινήσει από τις 17 Αυγούστου και θα διαρκέσει περίπου 1,5 μήνα. Θα διέλθει πολλές πόλεις της χώρας μας και θα φτάσει μέχρι τα Τύρανα της Αλβανίας. Σκοπός δε της Ομοσπονδίας είναι του χρόνου αυτή η φλόγα να περάσει το μεγαλύτερο μέρος της Βαλκανικής Χερσονήσου, της Τουρκίας αλλά και της Κύπρου. Σαν Δήμος Τρίπολης είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η φλόγα πέρασε από αυτόν εδώ τον τόπο. Θέλω να ευχαριστήσω την Ομοσπονδία που μας έκανε την τιμή να συνεργαστούμε, αλλά και όλους τους λαμπαδιδρόμους που συμμετείχαν σε αυτή την πορεία μέσα στην πόλη. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες όλων των φορέων μέχρι τώρα, μόλις το 45% του αίματος το οποίο συλλέγεται προέρχεται από εθελοντική προσφορά, το υπόλοιπο από το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον των ασθενών, ένα μικρό ποσοστό από τις ένοπλες δυνάμεις και δυστυχώς η χώρα μας βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να εισάγει αίμα από τον ελβετικό Ερυθρό Σταυρό περίπου 25-30.000 μονάδες το χρόνο. Με κόστος, να το πούμε γι' αυτό, περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ. Στα πλαίσια λοιπόν της δραστηριοποίησής της ευαισθητοποίησης του κόσμου, έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η αυτάρκεια σε αίμα, έχει θεσμοθετήσει διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις, όπως η λαμπαδιδρομία. Βεβαίως, η αμφικτιονία των εθελοντών αιμοδοτών, το Πανελλήνιο Συνέδριο της Εθελοντικής Αιμοδοσίας, τα σεμινάρια προσελκυτών εθελοντών αιμοδοτών κλπ. Η λαμπαδιδρομία όμως είναι αυτή η οποία πραγματικά έχει τη μεγαλύτερη απήχηση στον κόσμο. Από το 2002, που μία ιδέα του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ξυλοκάστρου υλοποιήθηκε από την Ομοσπονδία, τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, η φλόγα της αγάπης περνά όλες τις πόλεις και τα χωριά της Ελλάδος, όλες τις διοικητικές περιφέρειες, παντού γίνονται εκδηλώσεις και έτσι η Ομοσπονδία συνδέεται με χαρά και αισιοδοξία. Οι ανάγκες είναι μεγάλες. Όσοι εμπλέκονται με τα νοσοκομεία γνωρίζουν. Ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια, με την εμφάνιση του ιδίου δυτικού λύλου, μεγάλες ομάδες πληθυσμού αποκλείονται από τις αιμοδοσίες. Οι ανάγκες όμως των αρρώστων δεν περιμένουν. Οι άρρωστοι χρειάζονται αίμα, αίμα ελεγμένο και ασφαλές. Και λέω για ασφαλές αίμα, γιατί ασφαλές αίμα μπορεί να δώσει μόνο ο εθελοντής αιμοδότης. Την ίδια ώρα που είπαμε ότι εισάγουμε αίμα, 25.000 μονάδες αίματος πετιώνται στα σκουπίδια, γιατί μετά από έλεγχο κρίνονται κατάλληλες. Και πώς να μην γίνει αυτό, όταν την άλλη μέρα θα πρέπει να εγχειριστεί η μητέρα κάποιου ή ο φίλος δεν θα καταλάβει ότι εγώ έχω ένα πρόβλημα και δεν μπορεί να μου ρωτήσω αυτή τη στιγμή. Έτσι λοιπόν δεν απαντούν με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις των γιατρών, αιμοδοτούν με αποτέλεσμα αυτό το αίμα να καταλήγει στη σκουπίδια. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει όλοι να γίνουμε έστω και μία φορά στη ζωή μας εθελοντές αιμοδότες. Για όλους αυτούς που το έχουν ανάγκη. Περισσότερο όμως είναι υποχρέωση των νέων ανθρώπων. Για κάποια άλλα παιδιά που δεν έχουν την τύχη να γεννηθούν υγιεί όπως αυτά. Για κάποια παιδιά που μπροστά από ένα τιμόνι καταλήγουν στα νοσοκομεία με κατάσχετη αιμορραγία. Για τους πατεράδες και τους παππούδες τους, οι οποίοι απόμαχοι της ζωής είναι σε κάποιο κρεβάτι και περιμένουν αίμα για να κάνουν μια απλή εγχείρηση. Και όχι μόνο να ζήσουν, αλλά να αποκτήσουν και ποιότητα στη ζωή τους. Θα κάνω και μια έκκληση στους γονείς. Να γίνουν εθελοντές αιμοδότες. Να δώσουν στα παιδιά τους το παράδειγμα. Να μιλήσουν στα παιδιά τους για την εθελοντική αιμοδοσία. Παιδί που θα μεγαλώσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, είναι σίγουρο ότι θα γίνει εθελοντής αιμοδότης. Και όταν ένα παιδί στα 18, στα 20, στα 22 γίνει εθελοντής αιμοδότης, τότε να είστε σίγουροι ότι έχει καταλάβει ότι η μαγιά είναι να τρυπιέσαι και να δίνει ζωή. Αυτό το παιδί θα πει όχι στα ναρκωτικά. Γι' αυτό λοιπόν φεύγοντας από εδώ έχουμε όλη υποχρέωση να μιλήσουμε στο συγγενικό και το φιλικό περιβάλλον μας. Να κάνουμε και αυτούς, έστω και έναν από αυτούς, να γίνει εθελοντής αιμοδότης. Και αυτό που θα τους πούμε είναι ότι ο εθελοντής αιμοδότης δίνει κάτι πολύτιμο από τον εαυτό του χωρίς όμως να στερηθεί τίποτα. Και κόντρα στους καιρούς και μπορεί εις βάρος κάποιων, τώρα τροϊκάνων, κυβερνώντων, δεν ξέρω, αυτό που παίρνει
ούτε φορολογείται, ούτε περικόπτεται, ούτε καταργείται. Είναι χαρά και ικανοποίηση. Χαρά και ικανοποίηση για την προσφορά μας. Εκπροσωπώντας τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας, κ. Πολύδωρο Χαριτονίδη, και με την ιδιότητα της υπεύθυνης σχολικών δραστηριοτήτων, χαιρετίζω τη δυναμική αυτή κινητοποίηση που απευθύνεται στην ευαισθησία μας ως άνθρωποι και ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες, αυτό θα ήθελα να τονίσω, αφού 2 στους 10 από εμάς μπορεί στη διάρκεια της ζωής τους να χρειαστούν αίμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εξαμελίων, λοιπόν, στο Τμήμα Αιμοδοσίας αναφέρει ότι μπορεί να συμβεί και σε σένα. Αιμοδοσία. Έχεις τόσα άλλα να κάνεις σπίτι, δουλειά, οικογένεια. Εξάλλου, εσύ ποτέ δεν θα χρειαστείς βοήθεια. Έχεις μια παράλογη σιγουριά για το μέλλον. Αυτά δεν συμβαίνουν σε σένα. Καταρχήν, εσύ θα πεθάνεις από βαθιά γεράματα. Εσύ δεν θα αρρωστήσεις, δεν θα έχεις κανένα τύχημα. Δεν θα χρειαστείς αίμα ποτέ. Σιγά, σε σένα θα τύχει. Μα είναι τρέλα αυτή η σιγουριά σου. Μήπως έμαθες να διαβάζεις το μέλλον. Μάθε μου και εμένα να ξέρω. Κάποιος εκεί έξω χρειάζεται αίμα, ενώ εσύ γυρνάς από τη δουλειά σου. Κάποιος χαροπαλεύει, ενώ εσύ πίνεις τον καφέ σου. Κάποιος βοηθάει, ζητάει βοήθεια, ενώ εσύ τρεπατάς σιγοτραγουδώντας. Κάποιος εκεί έξω χρειάζεται αίμα. Και να, τώρα κάθεσαι στηρίζοντας το κεφάλι σου στα χέρια σου. Βλέπεις το γιατρό να κλείνει την πόρτα και τεινάζεσαι. Καταπίνεις το σάλιο σου πικρό και τον κοιτάς με ερωτηματικό. Και αυτό σε κοιτά με στα μάτια και σου λέει: Έχει χάσει πολύ αίμα. Χρειάζεται άμεση μετάγγιση. Πρέπει να βρούμε οπωσδήποτε αίμα. Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Τα λόγια σου ξερά. Μοιάζουν με στίχους ενός απέσιου ποίηματος. Ναι, δεν συνέβη σε σένα, αλλά συνέβη σε κάποιον που πραγματικά αγαπάς. Σε κάποιον που αγαπάς πολύ. Τρέμει το χείλι σου και τα μάτια σου κοιτούν προς τα επάνω. Τι σκέφτεσαι αυτή την ώρα για την εθελοντική αιμοδοσία? Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Φιλαρμονική του Δήμου Τρίπολης, παρόλο ότι τα παιδιά τα περισσότερα εργάζονται, βρίσκονται εδώ πέρα για να μας βοηθήσουν σε αυτή την οργάνωση. Και τέλος, άφησα να ευχαριστήσω τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, παρέα με τους μαθητές των γυμνασίων, που σήμερα είναι παρόντες και πιστεύω, και τους καθηγητές που είναι παρέα, και πιστεύω ότι σήμερα εμείς η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή τα γυμνάσια και τα λύκεια του Δήμου Τρίπολης, πέρασε ένα μήνυμα ότι πρέπει όλοι να γίνουμε εθελοντές, γιατί κάποια στιγμή αυτό το αίμα που δίνουμε μπορεί να βοηθήσει κάποιον συνάνθρωπό μας και όχι μόνο, αλλά και εμάς. Ο Δήμος Τρίπολης, ανταποκρινόμενος στο αίτημα, μάλλον όχι αίτημα, στην πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Θελοντών Αιμοδοτών, ήρθε σε επικοινωνία με την Ομοσπονδία και διοργάνωσε αυτή τη λαμπαδιδρομία σε συνεργασία με την δευτεροβάθμια, την Σχολική Εντολής Διευθυντικής Εκπαίδευσης και την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συμμετοχή μαθητών από τα γυμνάσια της πόλης μας. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό τη στιγμή κατά την οποία σε μια χώρα που πλήττεται οικονομικά δεν έχουμε φτάσει καν στο σημείο να έχουμε αυτάρκεια σε αίμα, όπως ακούσατε και τον εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας. Ήταν μια ευκαιρία να δραστηριοποιηθεί το εθελοντικό κίνημα σε αυτό το τομέα, γιατί θεωρώ ότι με λίγη κινητικότητα στο συγκεκριμένο θέμα μπορούμε να κάνουμε θέμα. Τη στιγμή κατά την οποία έχουμε δύο μονάδες τριτοβάθμιας υγείας, το και το νοσοκομείο και το ψυχιατρικό νοσοκομείο, και αρκετά κέντρα υγείας στην περιφέρεια της Αρκαδίας. Είναι ευκαιρία λοιπόν, με βάση τα σημερινά δεδομένα, να ξεκινήσουμε και πάλι τη δραστηριοποίηση σε αυτό το τομέα, ώστε και η περιοχή αλλά και η χώρα είναι αυτάρκη σε αίμα.